στον ιδιότυπο χαρακτήρα του. Ο χαρακτήρας που εύκολα επηρεάζεται από το μέρος όπου κατοικεί και γενικά από το περιβάλλον όπου ζει. Και το περιβάλλον τον συγκινεί. Και η συγκίνηση είναι ένα άριστο μέσο που ξυπνά και πάλι τις δημιουργικές χορδές του. Μα ο ελληνικός λαός δεν συγκινείται μόνο. Είναι σε θέση να εξωτερικεύσει τους πόδους του και ό,τι γενικά δονεί την ψυχή του. Απλά με, αλλά με θαυμαστή τέχνη. Έτσι που ανάλογα κατορθώνει να μεταφέρει στον ακροατή το πλούσιο περιεχόμενο της ψυχής του. Στην περιοχή μας ιδιαίτερα εμπνέεται από ορισμένα βιώματα που τα έζησε ενεργά και που του έμειναν άσβεστα στην ψυχή του. Και αυτά κυρίως είναι ο αποχωρισμός, ο γάμος, η ξενιθιά, ο θάνατος και γενικά η ζωή του. Η πλημμυρισμένη τότε ψυχή του ξεσπά σαν τέλειο το τραγούδι, πλεγμένο με λέξεις απλές, ταιριαστές όμως, με τις οποίες εκφράζει τους πόθους και τους καημούς του. Κι αν τα λόγια του είναι φτωχά και ανίσχυρα να εκφράσουν αυτό που θέλει, φτάνει τότε η μουσική του σύνθεση να ξαναζωντανέψει το περιεχόμενο τόσο καλά που θα αδυνατούσε και ο τεχνίτης ποιητής να το κατορθώσει. Κλαίει τότε με το μυρολόι τους δικούς του που έχασε. Κλαίει με το λυπηρό τραγούδι την κόρη που αποχωρίζεται τη μάνα της, το σπίτι της. Χαίρεται για τη συντροφιά, για την παλικαριά, για την ομορφιά. Χαίρεται για τη ζωή. Και αυτή βέβαια είναι και η ζωή. Είναι η εναλλαγή από τη χαρά στη λύπη και από τη λύπη στη χαρά. Δυστυχώς όμως η παραφορά που παρατηρείται στην προφορά των λέξεων που είναι περισσότερη αισθητή στα τραγούδια και δικαιολογημένα βέβαια, γιατί εκτός από τους άλλους λόγους επιμβαίνει και η μουσικότητα που καθορίζει πώς να προφερθούν οι λέξεις για να μην παρατηρείται ασυμφωνία. Και κυρίως το τρενάρισμα της φωνής κάνουν σε αυτόν που δεν κατέχει το τοπικό ιδιωματικό λεξιλόγιο του χωριού να δυσκολεύεται να καταλάβει το περιεχόμενο του τραγουδιού. Εδώ θα τελειώσω γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Και τώρα, γυναίκες του χωριού μας με τοπικές ενδυμασίες θα μας τραγουδήσουν 4 τοπικά τραγούδια και θα αρχίσουμε με το επιτραπέζιο τραγούδι «Φίλοι μου, καλωσορίσατε». Τραγουδιέται σε παρέες και σε ευχάριστες στιγμές, αν και το περιεχόμενό του είναι λυπητερό. Ο οικοδεσπότης καλωσορίζει τους φίλους του και αγαπημένους και τους προτείνει να πιούν και να χαρούν τούτο τον χρόνο τον καλό, γιατί τον άλλον ποιος τον ξέρει. Για ζούμε, για πεθαίνουμε, για σ' άλλο τόπο πάμε. Για σ' άλλο μαύρο σύννεφο, σύνορο, για σ' άλλο βιλαέτη.